Κωνσταντέλιας με χώρο μπροστά του. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Κάθε την πάσα του Κωνσταντέλια για τον Μπράντον Τόμας, ο οποίος θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, αυτή τη φορά, μάλιστα. Καντού βγήκε από την άμυνα, έχει φύγει μπροστά, τώρα έχει αναλάβει το ρόλο του εξτρέμ και είναι έτοιμος να βγάλει μια σέντρα. Δεν το έκανε, προσποιήθηκε, την έβγαλε σε δεύτερο χρόνο. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Χάβελ, αλλά σηκωμένη σημαία του βοηθού. Δεν το έχει καταλάβει ο Χάβελ, πανηγυρίζει ακόμα. Γκόλ είναι. Ο ΠΑΟΚ μένει πίσω στο σκορ με 1-0. Με τον Χάβελ να πανηγυρίζει τώρα και να έχει λόγο ο πανηγύρι. Τώρα θέλει προσοχή γιατί είναι γρήγορος ο Αντού, θα πατήσει την περιοχή. Το σού του Αντού, ο Κοτάρσκι την έχασε μέσα από τα χέρια του και έρχεται να τη στείλει στα δίχτυα ο Βίντρα για το 2-0 της Βικτόρια Πλτζέν στο 39. Ζίβκοβιτς να κρατά τον Μπράντον Τόμας να βγαίνει στην άκρη και τον Τάισον μπροστά του με τη μία για τον Μπράντον Τόμας. Ο Τάισον ξανά μέσα στην περιοχή, το σούτ, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Γεντλίτσκα. Μπάμπα για τον Ζίβκοβιτς. Κόκκινη, είπαμε ότι δεν είχε σημαδέψει τον Ντουέ ο ΠΑΟΚ όσο θα μπορούσε να το κάνει, όσο θα έπρεπε να το κάνει, μια που κουβαλούσε μια κίτρινη κάρτα από την αρχή. Θα δεχτεί μια δεύτερη και ο ΠΑΟΚ πλέον αποκτά αριθμητικό πλεονέκτημα. Ζίβκοβιτς. Αυτός για τον Ντεσπότοφ. Η σέντρα του Ντεσπότοφ είναι καλή. Κεφαλιά στα δίχτυα από τον Τισουντάλη. Ο ΠΑΟΚ μειώνει σε 2-1 στο 84. Μια πάρα πολύ δυνατή κεφαλιά. Ελίσσεται ο Τσάλοφ, προσπάθησε να απελευθερωθεί από το μαρκάρισμα, έβγαλε για τον Ντεσπότοφ. Αυτό στην κίνηση του Ζίβκοβιτς, το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, έρχεται και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο Πάπα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ακόμα μια αλλαγή του Ρασβάν Λουτσέσκου.